εάν είσαι ταπεινός, εάν είσαι άνθρωπος που ο Χριστός κατοικεί στην καρδία σου και άρα είσαι μίμησης Χριστού και έχεις έλεο μέσα στην καρδία σου, τότε θα φανείς από το πώς είσαι απέναντι στον άλλον άνθρωπο και από το πώς συμπεριφέρεσαι στον άλλον άνθρωπο, όχι τον καλόν, τον φίλο σου, τον ευλαβή, τον άνθρωπο της Εκκλησίας, όχι αυτό. Αυτούς όλοι είμαστε φίλοι. Με τα παιδιά του κατηχητικού είμαστε όλοι μια χαρά. Με τον άλλον άνθρωπο θέλω να δω τι είσαι. Εκείνον μπορείς να τον περιχωρήσεις, μπορείς να τον αγκαλιάσεις, μπορείς να τον κάνεις να αισθανθεί άνετα μέσα στην καρδία σου. Βλέπετε, θυμάστε τι έκαμε ο Χριστός όταν εκείνη η γυναίκα συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη και ο Μωσαϊκός νόμος έλεγε ότι πρέπει να λιθοβοληθεί. Και επήγαν οι αρχιερείς εκεί, οι ιερείς του Μωσαϊκού νόμου και είπαν στον Χριστό, διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα συνελήφθη επ' αυτοφόρο να διαπράττει μοιχεία. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να λιθοβολήσουμε. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα? Περίμεναν από τον Χριστό και λέει, τι θα κάνει τώρα αυτός? Θα πει, ωραία, πιάστε μια πέτρα και δώστε της από πάνω. Και ο Χριστός έσκυψε κάτω και έγραφε, λέει το Ευαγγέλιο. Και τους είπε, ο αναμάρτητος ας ρίξει πρώτος τον λίθο. Και ελέγχθηκαν και ένας έφυγε. Και ο Χριστός της είπε, παιδί μου, πού πήγαν οι κατηγοροί σου? Λέει, δεν ξέρω, έφυγαν. Εντάξει, ουδέ εγώ σε κατακρίνω. Ούτε καν την κατέκρινε. Πήγαινε και μικέτη αμάρτανε. Δεν είναι κάτι να σου πει, κοίταξε ρε παιδί μου, ξέρεις τι μεγάλο πράγμα είναι η μοιχεία. Δεν τρέπεσαι κότσα γυναίκα, καλείς το πράγμα, ας πούμε, να κάνεις αυτήν την αμαρτία, να αρχίσεις να τις διεκτραγωδεί, τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά. Τις είπε δυο λέξεις και την άφησε και έφυγε. Εμείς θα αρχίσουμε από τη γη μέχρι τον ουρανό να ζωγραφίζουμε την αμαρτία και των αμαρτωλών και όλα αυτά τα πράγματα και χίλια δυο άλλα, όχι γιατί θέλουμε να σώσουμε τον άλλον, αλλά γιατί ουσιαστικά θέλουμε να βγάλουμε τα αποθυμένα μας, δηλαδή. Τρόπο την ώρα σαν να πούμε και εμείς που δεν κάνουμε τις αμαρτίες, αισθανόμαστε ας πούμε κόμπλεξ, ότι ας πούμε, κοίταξε ρε παιδί μου, εμείς ας πούμε είμαστε της Εκκλησίας, είμαστε κομπλεξικοί, αφού δεν γυρνάμε τη νύχτα στις δισκοθήκες, δεν έχουμε φίλους, δεν έχουμε φίλες. Λοιπόν, τώρα αφού βρήκαμε αυτόν που τα έκαμε και τρόπον την υποφέρει τώρα, καλά να πάθεις ας πούμε, να μάθεις άλλη φορά να τα ξανακάνεις. Να μάθεις να ακολουθάς ας πούμε τον Χριστό, με το πείσμα, να δεις ότι τώρα σε τιμωρά Θεό, να μάθεις άλλη φορά να μείνεις έτσι. Δεν είναι έτσι. Αν έχουμε κόμπλεξ επειδή είμαστε της Εκκλησίας, μάλιστα, τότε οπωσδήποτε θα χαρούμε όταν κάποιος αμαρτωλός πάθει κάτι, καλά να πάθεις, τι έπαθε, τον τιμώρησε ο Θεός. Ενώ οι Άγιοι άνθρωποι δεν είναι έτσι. Κλαίουν και λένε, μη γέννητο, ας πούμε, να τους ευλογήσει ο Θεός, να τους φωτίσει.